Από το πρωί του Σαββάτου, η ροή των αυτοκινήτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής είναι συνεχόμενη. Μετά την κακοκαιρία του περασμένου Σαββατοκύριακου, οι Θεσσαλονικοί σπέβδουν και πάλι στις παραλίες της Χαλκιδικής. Οι ταχύτητες των ΙΧ και των δικύκλων ήταν χαμηλές, με την κυκλοφορία να διεξάγεται χωρίς προβλήματα και με τα κλιμάκια της τροχέας να είναι επί το έργο. Ικανοποιητική και η επιβατική κίνηση στα κτέλη Χαλκιδικής. Αυθημερών εκδρομής στις παραλίες του πρώτου ποδιού κάνουν αρκετοί, ενώ η πλειοψηφία προχωρά σε ολιγοήμερες διακοπές. Για δύο μέρες για τώρα. Τα έξοδα είναι πολλά για Χαλκιδική. Δεν θα το έλεγα, σχετικά όχι. Τρεις μέρες διακοπές στο ξεχικό του κολλητού. Τρίτη γυρνάμε. Τρίτη γυρνάμε, σήμερα φεύγουμε. Μετά πάει σκιά. Τα έξοδα στο σπίτι μου θα είμαστε. Δεν υπάρχει θέμα. Μόνο ημέρη να κάνουμε ένα μπανάκι να γυρίσουμε. Διακοπές δεν προβλέπονται. Μπα, δύσκολο. Γιατί? Δεν υπάρχει χρήμα. Δεν υπάρχει. Ναι. Οπότε όλο το καλοκαίρι με μόνο ημέρη. Μόνο ημέρη, ναι. Πόσο κοστίζει το εισιτήριο? 18 ευρώ με επιστροφή πήγαμε. Τώρα πρώτη φορά πάω εκεί σε Καλλιθέα. 18 ευρώ. Δουλεύεις, τι κάνεις? Ναι, δουλεύω. Δουλεύω, αλλά δύσκολο. Άλλοι πάλι συνδυάζουν καλοκαιρινή απασχόληση και διακοπές. Είναι η πρώτη σου δουλειά? Ναι. Πώς αισθάνεσαι που δεν θα κάνεις διακοπές? Δεν με ενοχλεί καθόλου. Γιατί θα πηγαίνω Χαλκιδική για δουλειά. Θα πηγαίνω, έρχεσαι Θεσσαλονίκη? Ναι. Σου είναι εύκολο αυτό ή από τη στιγμή που βρήκες δουλειά είσαι ευχαριστημένη? Επειδή έχω δουλειά γι' αυτό, αλλιώς δεν θα μπορούσα να το κάνω. Ναι. Θεσσαλονίκες και τουρίστες επέλεξαν όμως και τις παραλίες της Πιερίας.